Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Tech with Coffee. Στο σημερινό επεισόδιο θα ανοίξουμε ακόμα ένα κινητό της Xiaomi, το Xiaomi Mi A1, κάνοντάς το unboxing, testing και review. Ας ξεκινήσουμε. Το κινητό λοιπόν το οποίο έχω στα χέρια μου δεν είναι άλλο από το Xiaomi Mi A1. Αυτή είναι η συσκευασία του. Στο πάνω μέρος βλέπετε το λογότυπο της Xiaomi. Mi A1 είναι το όνομα του κινητού. Android One, Mi A1, Android One και Global Version από πλάγια, όπου όσοι έχετε Wind και έχετε κάποιο θέμα με την B20 μπάντα, διότι η Wind είναι αυτή που έχει επενδύσει περισσότερο τελευταία στα καινούργια συστήματα που υποστηρίζουν την B20 μπάντα, μπορείτε να το πάρετε άφοβα, δεν έχετε κανένα θέμα. Rose Gold, 4 GB, RAM, 64 GB, ROM. Rose Gold είναι το χρώμα του, είναι περίπου στο ροζ, αυτή την έκδοση έχω. Είναι μια μίξη ροζ και gold. Dual SIM, dual standby, υποστηρίζει dual SIM με dual standby. Έχουμε μια dual κάμερα 12 MP συν 12 telephoto. Ο επεξεργαστής είναι Qualcomm Snapdragon 625, 8 πύρινος. Ultra thin γράφει full metal unibody. 5,5 full HD display, 1920x1080 είναι η display του. Στο πάνω μέρος το ίδιο ακριβώς, με μεγάλα γράμματα, made in China και δεν έχει κάτι άλλο. Από εδώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο, πάμε να το βγάλουμε, βγαίνει κάπως έτσι, σερταρωτό. Και πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα. Μας καλωσορίζει το κινητό, το βλέπετε εδώ, πάμε να το βγάλουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το κινητό, αυτό είναι το χρώμα του κινητού, το βλέπετε εδώ πέρα. Θυμίζει λίγο έτσι ροζ, αλλά δεν είναι ακριβώς ροζ. Όπως είπα, είναι μια μίξη ροζ και gold. Εδώ έχουμε το δακτυλικό αποτύπωμα. Στο πάνω μέρος οι δύο κάμερες. Εδώ έχουμε το LED flash. Στο κάτω μέρος Android One, Xiaomi. Όπως βλέπετε το σήμα της Xiaomi. Πάμε να δούμε λίγο από πλάγια. Από πλάγια, από ό,τι βλέπω, έχει τα κουμπιά αυξομοίωσης του ήχου. Εδώ έχουμε το power button. Σε αυτό εδώ το σημείο, το power button. Τα γράφει και όλα στο μπροστά μέρος. Έχει μια επικάλυψη όπου γράφει volume button συν πλην και power button. Mi.com. Στο κάτω μέρος έχουμε τρία κουμπάκια. Εδώ. 1, 2, 3. Από αυτή τη μεριά βλέπουμε ότι έχουμε την θύρα της να μπει η SIM μας. Και από την κάτω μεριά, όπως βλέπετε, έχουμε το speaker, την USB Type-C θύρα. 3,5 mm jack για να ακούσουμε τη μουσική μας με τα ακουστικά μας. Δεν βλέπω κάτι άλλο, έχει κάτι μικρές βιδούλες. Από την πάνω μεριά έχουμε το sensor του infrared, έτσι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό και ως telecontrol σε κάποια τηλεόραση. Δεν βλέπω κάτι άλλο να υπάρχει. Πάμε να το αφήσουμε λίγο στην άκρη και να δούμε τι άλλο μέσα έχει το πακέτο. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε το πινάκι για να βγάλουμε την κάρτα μας. Σε αυτό εδώ το σημείο είναι. Πρώτη φορά το βλέπω να το βάζουν εδώ. Πάμε να το ανοίξουμε αυτό. Εδώ. Να δούμε τι έχει μέσα. Για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε έναν ευρωπαϊκό φορτιστή. Παρόλο που είναι από την Κίνα. Καλό αυτό. Το αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχουμε ένα καλώδιο USB Type-C όπως είπα. Το οποίο να δούμε λίγο πόσο μεγάλο είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι γύρω στο 1 μέτρο. Δείτε και εδώ πέρα τη θύρα, την USB Type-C. Πάμε να το αφήσουμε λίγο στην άκρη και να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Από ό,τι βλέπω, να δούμε τι άλλο έχει μέσα εδώ. Εδώ έχουμε
κάποιες οδηγίες, Mi A1, έτσι, κάποιες γρήγορες quick guide, να το πούμε έτσι. Βλέπουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά τη SIM card, το tray της SIM card, εκεί που βάζουμε την κάρτα μας, όπου λέει ότι υποστηρίζει nano SIM card και το tray 2 υποστηρίζει nano SIM card και micro SD card. Δείχνει και εδώ πέρα στο σχεδιάγραμμα, όπως βλέπετε. About dual SIM, when two SIM cards are in use, one SIM will offer 4G, 3G, 2G, while the other will offer only 3G and 2G. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 4G μόνο στη μία από τις δύο κάρτες, όταν έχουμε και τις δύο ταυτόχρονα συνδεδεμένες μέσα στο κινητό. Δεν γράφει κάτι άλλο, γράφει για το Android One, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα λογισμικό της Google, το οποίο έχει συγκεκριμένες security features, applications και innovations on your phone. Free unlimited high quality storage with Google Photos. Αυτά λοιπόν, έχει κάποια, το μενού μας δείχνει εδώ πέρα, με menu button στα αριστερά, home button στο κέντρο, USB Type-C port στο κάτω μέρος, back button, volume buttons, power. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Important safety information, temperature κτλ. Κτλ. Οι περισσότεροι δεν τα διαβάζουν αυτά. Καλό είναι να τα ρίχνουμε μια ματιά, έτσι. Τουλάχιστον στα γρήγορα. Το αφήνω στην άκρη και αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο το κουτί από ό,τι βλέπω. Άρα αυτά ήτανε, μαζί με το charger εδώ πέρα, το οποίο, για να δούμε λίγο. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το κινητό μας. Αυτά παίρνετε μέσα, αυτά είχε μέσα. Τα αφήνω όλα εδώ πέρα να τα δείτε πώς ακριβώς είναι. Και το καλώδιο βέβαια, το οποίο είναι εδώ. Και κάπου εδώ πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να ανοίξουμε το κινητό και να κάνουμε το πρώτο έτσι σετάρισμα, να δείτε πώς ακριβώς γίνεται. Πάμε λίγο να το δούμε. Okay. Πρώτη επαφή λοιπόν είναι αυτή. Για να δούμε. Δεν έχω βγάλει τη μεμβράνη από πάνω, αλλά εντάξει, δεν παίζει μεγάλο ρόλο τώρα. Πάμε να δούμε λίγο πώς ακριβώς ξεκινάει. Android One. Και κάπως έτσι ξεκινάμε το setup. Πάμε λίγο να διαλέξουμε την ελληνική γλώσσα. Ας ξεκινήσουμε. Τοποθετήστε τις κάρτες SIM. Δεν θα τη βάλω προς το παρόν. Αντιγραφή των δεδομένων από μια συσκευή iPhone ή Android. Ρύθμιση ως νέα. Πάμε να κάνουμε νέα. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε το δίκτυο εάν θέλουμε. Αν θέλουμε να μην χρησιμοποιηθεί, θα το αφήσω προς το παρόν. Συνέχεια. Μισό λεπτό. Εδώ μπορούμε να βάλουμε την ώρα και την ημερομηνία. Βάζουμε ένα όνομα, ό,τι θέλουμε εμείς και πατάμε επόμενο. Ας βάλουμε λοιπόν το ονοματάκι. Okay. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα. Μπορούμε να βάλουμε δακτυλικό αποτύπωμα αν θέλουμε. Ας βάλουμε λίγο. Δακτυλικό αποτύπωμα και μοτίβο. Απέτηση μοτίβου για εκκίνηση της συσκευής. Αν θέλουμε το κάνουμε έτσι, ναι, ας βάλουμε ένα μοτίβο. Ωραία. Ωραία. Βρείτε τον αισθητήρα. Εντοπίστε τον αισθητήρα μοναδικού χαρακτηριστικού στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Okay. Ας ξεκινήσουμε. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα και ανασηκώστε μόλις αισθανθείτε τη μία δόνηση. Okay.
Εδώ πίσω είναι ο αισθητήρας, άρα βάζουμε το δάχτυλό μας έτσι. Σηκώνουμε το δάχτυλό μας και το ξαναακουμπάμε πάνω στον αισθητήρα. Γύρω στις 8 φορές γίνεται αυτό. Πολύ ωραία. Προσθέθηκε μόνο. Τέλος. Ωραία. Κλείσιμο. Επόμενο. Mi Services, User Experience Program και Diagnostic Data Automatically. Ό,τι θέλετε εσείς. Αυτό μπορείτε να το διαλέξετε εσείς. Εγώ το βγάζω αυτό. Next. Κάτι άλλο. Μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο και κάπως έτσι μπαίνουμε στο κυρίως μενού. Εδώ έχουμε όλες τις εφαρμογές, αναζήτηση εφαρμογών, βιβλία play, ρυθμομηχανία, επαφές, ημερολόγιο, κάμερα, λήψεις, μουσική, παιχνίδια, ρολόι, ρυθμίσεις, σχόλια, ταινίες, τηλέφωνο, φωτογραφίες, χάρτες, Chrome, το Play Store υπάρχει μέσα. Άρα πάμε πίσω. Στο κάτω μέρος εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει τα βασικά. Εδώ είναι το κουμπί της κάμερας, άρα είναι πολύ απλό και ωραίο το μενού. Στο πάνω μέρος βλέπετε εδώ πέρα κάποιες τέτοιες. Να ανεβάσουμε λίγο τη φωτεινότητα. Ωραία. Η 76% η μπαταρία. Τέλος. Φακός Bluetooth, λειτουργία πτήσης, αυτόματη περιστροφή. Μην ενοχλείτε, δεν υπάρχει κάρτα SIM, Wi-Fi. Έχει κάτι άλλο, πατάμε settings για να πάμε στα settings, να δούμε λίγο εδώ πέρα τι γράφει. Κάρτες SIM, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Χρησιμοποιήσεις δεδομένων, προβολή. Προσαρμοσμένο επίπεδο φωτεινότητα, στόχο τέρμα, τέλεια. Αυτή είναι η full φωτεινότητα που μπορεί να δώσει. Ήχος, εφαρμογές, αποθηκευτικός χώρος. 8,24 σε χρήση. Okay. Πάμε τι άλλο έχει εδώ. Εφαρμογές, αποθηκευτικός χώρος, μπαταρία. 75%. Χρήση δεδομένων, όχι. Χρήστες, μνήμη. Για να δούμε μνήμη. 1,2 GB. Συνολική μνήμη 3,5. Μάλιστα. Και οι Google λογαριασμοί, τοποθεσία, ασφάλεια. Κατά λάθος πάτησα. Προσβασιμότητα, Mi Services. Πάμε να δούμε λίγο και σχετικά με το τηλέφωνο εδώ, να δείτε τι ακριβώς γράφει. Έκδοση Android 7.1.2. Επίπεδο ενημέρωσης, kernel και αριθμός έκδοσης, μοντέλο Mi Alpha 1. Ενημερώσεις συστήματος, κατάσταση, νομικές πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά έτσι για πρώτη επαφή. Το κινητό στα χέρια μου. Θέλω λίγο να δω λίγο τώρα πώς λειτουργεί το touch εδώ πέρα, αν λειτουργεί σωστά. Που δεν νομίζω να έχει θέμα. Ναι, οκ. Μοτίβο. Ωραία, τέλεια. Γρήγορο είναι. Ωραία. Και κάπως έτσι πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το testing σε εξωτερικό χώρο, να δούμε την κάμερά του, να δούμε πώς γράφει βίντεο, πώς βγάζει φωτογραφίες και γενικότερα να το τεστάρουμε και στο κομμάτι του gaming όπως κάνουμε ως συνήθως. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την μπροστινή κάμερα. Θέλω λίγο να σας δείξω πώς γράφει ακριβώς και πώς ακούγεται. Μόλις πέρασα ένα μηχανάκι δίπλα μου, ακούστε πόσο δυνατά ακούγεται το μικρόφωνο. Είμαι περίπου στα 30 εκατοστά. Κρατάω το κινητό με το ένα χέρι. Θέλω να δείτε λίγο τα χρώματα, πώς είναι. Για να δείτε πώς περίπου φαίνεται ένα vlog. Προχωρώντας έτσι λίγο προς τα πίσω. Επαναλαμβάνω, το μικρόφωνο είναι από το κινητό. Ακούστε λίγο τους ήχους. Έχει μόνο λίγο με το μικρόφωνο, το οποίο βρίσκεται από τη μεριά του speaker, από την κάτω μεριά δηλαδή. Άρα όσοι γράφετε βίντεο και κρατάτε από τη δεξιά μεριά το κινητό, προσέξτε λίγο να μην ακουμπάτε το χέρι σας εκεί.
Θα δούμε λίγο και το Full HD βίντεο το οποίο έχει. Αυτή τη στιγμή γράφω Full HD και ακούτε πάλι από το μικρόφωνο του Xiaomi Mi A1. Δείτε λίγο πώς γράφει. Το κινητό υποστηρίζει και 4K. Το κρατάω στα χέρια μου και προχωράω. Απλά λίγο θέλω να δείτε εδώ τα χρώματα πώς φαίνονται. Δείτε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την μπροστά κάμερα σε συνθήκες έτσι πιο σκοτεινές. Βλέπετε λίγο πώς γράφει εδώ πέρα. Να γυρίσω λίγο και έτσι. Να δείτε πώς περίπου. Να πάρετε μία μικρή γεύση. Και κάπως έτσι είναι η πίσω κάμερα το βράδυ. Δείτε λίγο. Είναι λογικό να γράφει διαφορετικά και να βλέπετε έτσι μια διαφορά και αρκετό πίξελ όπως βλέπετε. Αυτές οι κάμερες δεν είναι για σκοτεινές λήψεις όπως καταλαβαίνετε. Οι περισσότερες κάμερες των κινητών κάπως έτσι λειτουργούν. Δείτε εδώ λίγο τα χρώματα. Να κάνω και έναν κύκλο από εδώ που έχει φως, να δείτε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι μπορεί να κάνει όσον αφορά τις φωτογραφίες. Θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε και το testing στο AnTuTu για να δούμε πόσο σκοράρει το κινητό και πώς τα πάει γενικότερα. Πάμε να το γυρίσουμε. Επαναλαμβάνω, αυτά που βλέπετε είναι από τη μεμβράνη που έχει από πάνω. Ανεβάσω και τη φωνή να ακούτε τέρμα. Okay, βλέπω κάτι λαγκαρίσματα. Κάτι frame drops. Ναι,
αρκετά θα έλεγα. ...1920x1080 off-screen rendering, αυτό γράφει. Garden, πάμε να κάνουμε λίγο το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο για το κινητό. Ναι, resolution 1920x1080, real-time shadow, yes. Εντάξει, εδώ πέρα φαίνεται ότι ζορίζεται ακόμα περισσότερο. Βέβαια όλα φαίνονται καθαρά και ωραία, ο ήχος πάλι δεν έχει θέμα. Ακούγεται κανονικά χωρίς κοψίματα. Το θέμα είναι στο rendering. Εντάξει, αυτά τα κινητά δεν είναι έτσι κι αλλιώς για gaming. Είναι φυσιολογικό να κάνει έτσι, δηλαδή να αντιδράει έτσι. Για να μπορέσεις να παίξεις σωστό gaming, με πρέπει να δώσεις πάνω από 300 ευρώ για να πάρεις κινητό. Image processing blur, 3D physics simulation, testing, please wait. Ωραία, και πάμε τώρα στην RAM. RAM speed γράφει. Να δούμε λίγο το performance. Στο 50% είμαστε. Ωραία, τελείωσα τη RAM. Πάμε στη CPU. Και πάμε στο user experience. Φτάνουμε προς το τέλος, 95%. Και όπως βλέπετε, αυτό εδώ είναι το σκορ το οποίο παίρνει, 63.046 βγάζει το συγκεκριμένο. 4GB RAM, 64GB ROM. Η CPU ξεχωριστά μπορείτε να δείτε αντίστοιχα το score για το κάθε ένα από αυτά και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα με άλλα score τα οποία έχουν άλλα κινητά και να το κατατάξετε αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το AnTuTu. Πάμε τώρα λίγο να κάνουμε το review, να πω 5 πράγματα και να κλείσουμε το βίντεο. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε για το Xiaomi Mi A1. Η εικόνα που βλέπετε είναι από την μπροστινή κάμερα του κινητού και ο ήχος, το μικρόφωνο δηλαδή, είναι πάλι από το κινητό της Xiaomi. Θέλω λίγο να μιλήσω για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συγκεκριμένου κινητού. Θα ξεκινήσω από τα μειονεκτήματα. Όσον αφορά το μικρόφωνο, καθώς έγραφα το βίντεο, παρατήρησα ότι υπήρχε noise cancellation, το οποίο δημιουργούσε έτσι μία παραμόρφωση στους διάφορους ήχους που βρίσκονταν μακριά από εμένα. Παρατηρήστε το και στο βίντεο το οποίο έγραψα, όταν περνάει το μηχανάκι από δίπλα μου, ακούγεται πολύ περίεργα και γενικότερα το noise cancellation παραμορφώνει έτσι τους ήχους που δεν ακούγονται κοντά στο κινητό.
Βέβαια, παρόλα αυτά, πρέπει να πω ότι το μικρόφωνο του είναι ένα πολύ καλό μικρόφωνο, δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ καλά όταν γράφεις από κοντά. Όταν γράφεις ένα vlog, ας πούμε, θα ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν έχω κάνει καμία επεξεργασία σε αυτό που ακούτε. Έτσι όπως το ακούτε, έτσι το παίρνετε και στο κινητό. Η οθόνη του είναι πάρα πολύ ωραία, να το πούμε αυτό. Τα βιντεάκια τα οποία είδα στο κινητό ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δεν είχα κανένα θέμα. Η φωτεινότητα ήταν όπως πρέπει. Πάμε λίγο να πούμε για την μπαταρία του, η οποία η αλήθεια είναι ότι θα κρατήσει γύρω στην μία μέρα περίπου, μία μισή μέρα, εάν χρησιμοποιείτε και συνέχεια το Wi-Fi ή το 4G, ανάλογα το τι έχετε, άρα εκεί γύρω. Υποθέστε βέβαια, φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα το κινητό και αυτό είναι ένα συν. Χρησιμοποιήστε το φορτιστή, έτσι, το φορτιστή τον οποίο έχει μέσα, έτσι ώστε να φορτίσει το κινητό πολύ πιο γρήγορα από ότι αν το συνδέσετε σε έναν υπολογιστή σε μια θύρα USB. Το βίντεο του, όπως είπα, όσον αφορά κατά τη διάρκεια της μέρας δεν είχαμε κανένα θέμα. Το βράδυ βέβαια παρατήρησα ότι υπήρξε ένα frame drop όσον αφορά τα frames και λογικά αυτό λογικά έγινε για να γίνει η βελτιστοποίηση της εικόνας καλύτερη. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν φως, τότε εκεί υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τα frames. Δεν έχω πειράξει κάποιο option, δεν έχω κατεβάσει κάποια εφαρμογή για να τσεκάρω εάν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα κάπως. Άρα το αφήνω λίγο στην άκρη γιατί δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι παίζει. Πάντως έτσι όπως άνοιξα την κάμερα και έγραψα το βίντεο, είδα ότι τα frames πέσανε γύρω στα 10. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο και θα καταλάβετε. Μόλις γυρνάς την κάμερα στο φως, εκεί ανεβάζει τα frames και κινείται κανονικά, πηγαίνει στα 30 fps. Το κινητό επίσης γράφει 4K. Στα θετικά θα βάλω την ποιότητα της κατασκευής, η οποία είναι αρκετά καλή. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη λεπτομέρεια όσον αφορά τα κοψίματα. Τα κουμπάκια δεν κουνιούνται έτσι αριστερά-δεξιά όταν τα πατάς. Γενικά είναι μια αρκετά καλή κατασκευή, η οποία με τα χρήματα τα οποία θα δώσετε, νομίζω ότι θα πάρετε αυτό που σας αναλογεί και θα έχετε τέλος πάντων την ποιότητα την οποία θέλετε όταν κρατάτε το κινητό στα χέρια σας. Δεν θυμίζει καθόλου αυτό το πλαστικό σε άλλα κινητά. Είναι λοιπόν έτσι μια διαφορετική υφή η οποία θα νιώσετε όταν κρατήσετε το συγκεκριμένο κινητό. Επίσης τα θετικά είναι η telephoto κάμερα η οποία έχει από την πίσω μεριά, γιατί είπαμε έχει δύο sensors στο πίσω μέρος. Βγάζει, όπως είδατε, αν δεν έχετε δει, πήγαινε πιο πίσω το βίντεο και τσεκάρετε λίγο τις φωτογραφίες για να δείτε πώς βγάζει η telephoto. Εστιάζει μπροστά λοιπόν στο αντικείμενο και από την πίσω μεριά δημιουργείται το bokeh, η θολούρα αυτή η οποία δίνει έτσι μια άλλη διάσταση και θυμίζει λίγο τις DSLR μηχανές. Βέβαια, αυτά τα κινητά δεν μπορούν να φτάσουν την ποιότητα της DSLR, όπως καταλαβαίνετε, στο πόσο καθαρή είναι η εικόνα. Βέβαια, είναι ένα μεγάλο βήμα, διότι τα περισσότερα κινητά πλέον έχουν μια telephoto κάμερα στο πίσω μέρος, η οποία όντως θυμίζει και βγάζει φωτογραφίες οι οποίες μοιάζουν με μια DSLR. Ο λόγος λοιπόν ο οποίος δεν θα φτάσουν ποτέ την DSLR είναι λόγω μεγέθους του σένσορα. Ο σένσορας μέσα στη DSLR είναι πολύ μεγαλύτερος από τον σένσορα ο οποίος βάζουν σε ένα κινητό, όπως καταλαβαίνετε. Άρα στα θετικά μπαίνει και η φωτογραφία και ο σένσορας. Είχα δοκιμάσει το σένσορα του OnePlus 5 όσον αφορά το telephoto. Βέβαια εκεί, λόγω του ότι δίνουμε και περισσότερα χρήματα, η ποιότητα είναι καλύτερη όσον αφορά το καθαρό της εικόνας, πόσο καθαρή είναι η εικόνα.
Αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα εάν δεν σας νοιάζει τόσο πολύ η φωτογραφία και το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το bokeh και το telephoto, την telephoto κάμερα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα κινητά τα οποία τα χρήματα τα οποία θα δώσετε θα πάρετε αυτό που ουσιαστικά πρέπει. Όσον αφορά το gaming, εκεί έχουμε ένα θέμα. Έχουμε ένα θέμα και δεν νομίζω ότι θα δώσει την καλύτερη έτσι εμπειρία όσον αφορά το gaming. Άρα μην παίρνετε κινητά για gaming τα οποία είναι κάτω των 300 ευρώ, παιδιά. Εάν θέλετε να ασχοληθείτε με το gaming σε κινητό και να μην χάνετε frame drops και να μην έχετε κανένα θέμα, πρέπει να δώσετε πάνω από 300 ευρώ για ένα κινητό το οποίο θα μπορείτε να παίζετε games, και βέβαια μιλάμε για 3D games και δεν μιλάμε για απλά παιχνιδάκια τα οποία παίζουν με οποιοδήποτε κινητό. Και βέβαια να μην έχουμε κανένα θέμα όσον αφορά την εικόνα και τον ήχο, γιατί όσον αφορά τα games παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Το περίεργο ήταν ότι το σκορ του στο AnTuTu ήταν μέτριο, πράγμα το οποίο με παρεξένεψε, αλλά αυτό είναι απλά ένας αριθμός ο οποίος ουσιαστικά βάζει σε μια κατάταξη το κινητό με συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες βάζει επάνω στο κινητό έτσι ώστε να το τεστάρει. Καλό είναι να τσεκάρετε το κινητό από κοντά, να το δείτε εσείς οι ίδιοι, μην δίνετε σημασία τόσο πολύ στους αριθμούς, δείτε το και αν σας αρέσει θα βγάλετε εσείς τα συμπεράσματα από μόνοι σας. Εάν δεν δείτε το κινητό από κοντά δεν πρόκειται να καταλάβετε εάν σας κάνει ή αν δεν σας κάνει βάσει του budget του οποίου έχετε και θέλετε να δώσετε τα χρήματά σας. Η μπροστά κάμερα επίσης, όπως βλέπετε, γράφει μια χαρά. Μπορούμε να γράψουμε έτσι ένα vlog και να το ανεβάσουμε στο YouTube, έτσι ένα γρήγορο, και να μιλήσουμε, να πούμε 5 πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οι selfie είναι αρκετά καλές. Όσον αφορά βέβαια τη φωτεινότητα, εκεί έχουμε ένα θέμα. Πάντα πρέπει να υπάρχει φως για να μπορούμε να βγάλουμε σωστές selfie. Το έχετε καταλάβει πιστεύω αυτό. Τουλάχιστον σε κινητά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ώστε να βγάλουμε σωστές φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό. Ακόμα και οι ακριβές DSLR εκεί δυσκολεύονται. Πρέπει να πάρεις μια πολύ ακριβή επαγγελματική DSLR για να μπορέσεις να βγάλεις σε χαμηλό φωτισμό. Αυτά λοιπόν από μένα, παιδιά. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Νομίζω ότι το κινητό είναι αρκετά καλό για τα χρήματα τα οποία θα δώσετε. Μπορείτε να το τσεκάρετε και αναλόγως το budget σας να το αγοράσετε ή να πάτε για ένα καλύτερο το οποίο θα σας ικανοποιήσει τις ανάγκες σας όσον αφορά το τι θέλετε να κάνετε με το κινητό αυτό. Αυτά λοιπόν από εμένα, ως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι, Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.